Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Σουζάνα, με τρελή διάθεση, τρελό κότσο, φούτερ, γιατί σήμερα που γυρνάω αυτό το βίντεο, Σάββατο βέβαια, γιατί ξέρετε ότι αυτές πλέον είναι οι μέρες μου, έχει λίγο παγωνιά. Τι έχεις πάθει και ρε, τι συμβαίνει με σένα, ναι. Μία έχει ήλιο, μία έχει βρόχα, μία έχει χιόνι. Δηλαδή η κατάσταση είναι λίγο απελπιστική, αλλά η διάθεση εδώ συνεχίζει να είναι ζουρλή. Και σήμερα λοιπόν, λεπτά να καθαρίσω την βούρτσα μου. Κάνετε ποτέ. Τι τρίχα είναι αυτή. Σήμερα λοιπόν έχουμε βίντεο με αγαπημένα που... Παιδιά, δεν ξέρω αν είναι πασέ τα αγαπημένα. Κάπου το είδα αυτό, κάπου το άκουσα. Α, έπεσε το σκουλαρίκι. Α, το βάλω. Τι έλεγα λοιπόν. Ναι, δεν ξέρω αν τα αγαπημένα είναι πασέ στο YouTube. Δεν με απασχολεί καθόλου γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά δεν ακολουθώ trends του YouTube. Αλλά βλέπω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ. Κάθε φορά που κάνω αγαπημένα, βλέπω πάρα πολλές ερωτήσεις, πάρα πολλά σχόλια, μερικές φορές περισσότερα και από τα βίντεο μακιγιάζ. Οπότε λοιπόν, εγώ συνεχίζω ακάθεκτη αυτό το βίντεο. Είναι δεν είναι trend. Μου αρέσουν πάρα πολύ και εμένα τα αγαπημένα του μήνα. Κάποιες φορές είναι περισσότερα, κάποιες φορές είναι λιγότερα. Και σήμερα λοιπόν, θα κάνουμε βίντεο με αγαπημένα. Υπάρχουν κάποια προϊόντα που ξεχώρισα αυτό το μήνα και θα σας πω πού ακριβώς έχω στοχεύσει αυτό τον τελευταίο μήνα, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου ρούχα και αξεσουάρ όπως την περασμένη φορά. Είμαι λίγο πιο δύσκολη εκεί, έχω επικεντρωθεί αυτή την περίοδο λίγο περισσότερο στην επιδερμίδα μου. Όσες με παρακολουθείτε και στο Instagram θα έχετε δει ότι έχω ζουρλαθεί να πηγαίνω να κάνω θεραπείες. Ό,τι υπάρχει σε θεραπεία το κάνω, ό,τι προϊόν καινούριο βγαίνει το κάνω. Όμως, είτε εδώ. Δείτε εδώ, φτύφτω να με το ματιάξω, το δέρμα μου αυτή την περίοδο είναι καλύτερο από ποτέ. Έχει περάσει τα ups and down του, λίγο έτσι, όχι σε θέμα ακμής, αλλά σε θέμα ενυδάτωσης. Ίσως το παράκανα με την ακμή, το δέρμα αφυδατώθηκε και ήταν πάρα πολύ ξηρό και αφυδατωμένο για πάρα πολύ καιρό. Οπότε ό,τι θεραπεία έχω κάνει, οπουδήποτε έχω επικεντρωθεί, είναι στην ενυδάτωση. Οπότε λοιπόν, σε αυτά τα αγαπημένα θα έχω να σας μιλήσω για κάποια skincare κομμάτια και για κάποια έτσι μακιγιάζ τα οποία ναι έχουν χρώμα, έχουν πράγμα, αλλά έχουν και σχέση με την επιδερμίδα. Δεν λέω παραπάνω, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, επειδή σας έπρεξα λίγο με το skincare, δεν θα σας δείξω όλα όσα έχω δοκιμάσει αυτό το μήνα, θα τα κρατήσω και για επόμενα αγαπημένα, αν καταλήξουν να μπουν σε αυτήν εδώ την κατηγορία, σε αυτό εδώ το βίντεο, γιατί προσπαθώ να δίνω χρόνο στα προϊόντα. Δεν το καταφέρνω πάντα, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν γίνεται να δώσεις πάρα πολύ χρόνο όταν θέλεις να δοκιμάσεις 10 διαφορετικές κρέμες μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο και μικρό χρονικό διάστημα, αλλά προσπαθώ να κάνω ένα αλλάξ στα προϊόντα, να τα χρησιμοποιώ ένα αλλάξ, έτσι ώστε να μπορώ να βλέπω τις δράσεις τους και τα αποτελέσματα που έχουν στο πρόσωπό μου. Αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ 2, 3, 2, 2, προσπαθώ να χρησιμοποιώ 2 max brands skincare. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά πάντως όπως σας είπα νιώθω το δέρμα μου καλύτερο από ποτέ. Αλλά θα ξεκινήσω με αυτό εδώ το βαλτσάκι, παιδιά. Αυτό εδώ. Όσες με ακολουθείτε στο Instagram θα το είδατε. Είναι ένα βαλτσάκι που μου ήρθε από Pixie Beauty την κατάλληλη στιγμή πριν φύγω ταξίδι. Δείτε εδώ τι ωραίο που είναι. Είναι ένα τσαντάκι που γράφει και το όνομά μου εδώ, Dear Susanna, Hi. Και είχε εδώ πέρα τα 8 ή 9 step καθαρισμού σε mini size. Τέλειο, τρελάθηκα. Από τη σειρά Rose της Pixie, η οποία είναι πάρα πολύ ανάλαφρη, πάρα πολύ ενυδατική. Ήταν όλα υπέροχα τα προϊόντα που είχε εδώ και βέβαια το βαλτσάκι το οποίο με βόλεψε και για άλλα 1000 πράγματα να βάλω μέσα. Αυτή τη στιγμή θέλω να σας μιλήσω περισσότερο για αυτή τη σειρά skincare, τη Rose Cream, την οποία τη δοκίμασα, τη φόρεσα αρκετά. Δεν είχε κανέναν ερεθισμό στην επιδερμίδα μου, ίσα ίσα είδα άμεσα αποτελέσματα και χρησιμοποίησα και όλα τα βήματα. Όμως από όλα τα προϊόντα που είχε εδώ, που σας λέω ήταν 8 ή 9 και είχε σέρουμ και λάδι και όλα, εγώ ξεχώρισα α1 το καθαριστικό τη σειρά Rose, το οποίο μου άρεσε γιατί έχει μικροκόκκους μέσα, παιδιά. Έχει μικροκόκκους που κάνει ένα πολύ πολύ ελαφρύ σκραμπ, πάρα πολύ ελαφρύ, το οποίο το σκραμπ είναι κάτι που ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά, κακώς το ξεχνάμε, γιατί ό,τι η επιδερμίδα και να έχεις πάρα πολύ ξηρή, πάρα πολύ αφυδατωμένη, η επιδερμίδα με ακμή που εντάξει πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός στο σκραμπ που κάνεις και στα προϊόντα που χρησιμοποιείς, είναι αναγκαίο, παιδιά, το σκραμπ. Είναι αναγκαίο, δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ βαρύ, μπορεί να είναι και ήπιο για να έχει ένα ωραίο αποτέλεσμα και εγώ συνειδητοποίησα ότι το δικό μου δέρμα έχει δημιουργήσει ένα
σαν να είχε δημιουργήσει τέλος πάντων ένα φλοιό που ό,τι κι αν έκανα εγώ, ό,τι κι αν έβαζα εγώ, αν έκανα scrap και δεν έφευγε αυτό το πρώτο στρώμα το ξηρό, δεν έμπαιναν τα συστατικά μέσα στην επιδερμίδα. Οπότε λοιπόν άρχισα να χρησιμοποιώ και αυτό το καθαριστικό και ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο scrap που θα σας το δείξω κάποια άλλη στιγμή. Γενικότερα, I know, πρέπει να κάνω βίντεο με daily routine, μόλις τα πάρω λίγο σε τάξη όλα, ξέρετε. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνω μια ήπια απολέπιση, να καθαρίσω το πρόσωπό μου. Μου άρεσε πάρα πολύ. Συνεχίζω με αυτήν εδώ την ενυδατική, η οποία είναι παχύρευστη, πολύ ενυδατική, αλλά δεν βαραίνει καθόλου. Μου θυμίζει, ξέρετε, αυτές τις φαρμακευτικές κρέμες ενυδατικές που έχουν μια ωραία αίσθηση στην επιδερμίδα, αλλά ποτέ δεν τις προτιμάμε γιατί δεν έχουν αυτές τις ωραίες μυρωδιές και αυτή την ωραία ανάλαφρη αίσθηση. Αυτή εδώ μυρίζει συγκλονιστικά. Εμένα μου κάνει τύπου την αίσθηση που αφήνει με πανθόλ, αλλά χωρίς να έχει αυτή τη βαριά αίσθηση που έχει με πανθόλ. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ανάλαφρη, δεν κολλάει. Στον ύπνο μου πριν κοιμηθώ βάζω και λίγο παραπάνω και ειλικρινά με έχει βοηθήσει. Και επίσης μου άρεσε πάρα πολύ αυτό εδώ το mist, το οποίο είναι διφασικό, το κουνάς και ψεκάζεις, δίνει πάρα πολύ λάμψη. Το χρησιμοποιώ πριν το μακιγιάζ συνήθως. Όπως έχετε προσέξει, το μακιγιάζ μου γενικά αυτή την περίοδο είναι έτσι λίγο λαμπερό. Δεν πάω πολύ σε ματ. Τα έχω αφήσει, όχι ότι ποτέ ήμουν λάτρης του ματ μακιγιάζ, αλλά ακόμα και κάποια ματ πράγματα που θα ήθελα ή έβαζα όπως πούδρα κτλ. Τα έχω αφήσει εντελώς. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το θεώρησα πάρα πολύ έτσι refreshing για την επιδερμίδα. Επίσης, σε αυτό το σημείο να πω ότι mist δεν χρησιμοποιούμε μόνο το καλοκαίρι. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε γενικά στη ρουτίνα μας ένα ψεκασματάκι έτσι. Κάτι δίνει παραπάνω έξτρα στο δέρμα. Μία έξτρα ενυδάτωση ανάλογα με τα συστατικά που έχει βέβαια και το mist που θα έχετε. Δεν είναι το μοναδικό προϊόν που χρησιμοποιούμε για ενυδάτωση, αλλά αν θέλετε να επικεντρωθείτε στο skincare, καλό είναι να έχετε και ένα mist και το χειμώνα, όχι μόνο το καλοκαίρι. Στο κομμάτι του skincare τώρα, θα σας μιλήσω για αυτό εδώ το προϊόν. Σας το έκανα διαγωνισμό, σας το έχω δείξει στο Instagram, έχω τρελαθεί. Σας είχα πει στο βίντεο που έκανα με τη Δήμητρα Γουλά, που έκανα αυτό το micro needling με τη βιταμίνη C, ότι θα ψάξω πραγματικά τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς όσον αφορά τη βιταμίνη C, για να σας τα δείξω. Κόβεται ο κότσος μου, δώσει ώρα, ελπίζω πως όχι. Κόβεται, αλλά δεν μπορώ να κάθω και έτσι, να σκοπεί. Λοιπόν, αφού έκανα την έρευνά μου, αφού έχω δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα, σας έχω μιλήσει και για την, δεν ξέρω αν το έχω κάνει εδώ ή στο Instagram, για την μάσκα προσώπου της Elixir Skin με βιταμίνη C, πάρα πολύ ωραία, δίνει μια ωραία λάμψη στην επιδερμίδα, αλλά το προϊόν που με έχει ενθουσιάσει είναι αυτή εδώ η πούδρα βιταμίνη C της VitaBreed. VitaBreed, yes, βεβαίως. Η οποία υπάρχει αποκλειστικά σε ένα site, το In Beauty Pharma, θα σας βάλω από κάτω το link. Και αυτή εδώ τι είναι? Είναι βιταμίνη C σε πούδρα. Αυτό εδώ το μπουκαλάκι μπορεί να φτάσει για πάρα πολύ καιρό, γιατί θέλει ελάχιστη ποσότητα στην κουνάς και αναμειγνύεις ελάχιστη ποσότητα στην κρέμα σου, στο σέρουμ σου, ακόμη και στο foundation σου. Δείτε εδώ πόσο πάρα πολύ είναι αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ. Ένα τσικ θέλει, το αναμειγνύεις με το οποιοδήποτε κρεμώδες προϊόν σου και το απλώνεις στην επιδερμίδα πρωί αλλά και βράδυ. Κάποιες με ρωτήσατε αν βάζουμε βιταμίνη C το πρωί. Το είπε και η Δήμητρα Γουλά στο βίντεό μου ότι ναι, βάζουμε με προσοχή, όχι πάρα πολύ το καλοκαίρι, και μπορεί να βοηθήσει ακόμα και στην προστασία της επιδερμίδας από UVA και UVB ακτινοβολία, οπότε ενισχύει το αντιλιακό. Δεν βγαίνουμε χωρίς αντιλιακό, αλλά η βιταμίνη C ενισχύει την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Τώρα, γιατί έχω λατρέψει αυτό και δεν σας δείχνω κάτι άλλο σχετικό με βιταμίνη C? Από όσα πράγματα συζητήσαμε με τη Δήμητρα πριν γυρίσουμε το βίντεο για τη βιταμίνη C, ένα βασικό πράγμα που μου είπε η Δήμητρα είναι ότι δύσκολα η βιταμίνη C κλειδώνει μέσα σε ένα προϊόν. Ό,τι και αν κάνεις και αν το βάλεις στο ψυγείο και αν το βάλεις εκεί, δύσκολα τέλος πάντων κλειδώνει, εκτός και αν υπάρχει μια τρελή τεχνολογία από πίσω. Η συγκεκριμένη πούδρα, επειδή είναι πούδρα, έχουν καταφέρει να πάρουν αυτή την πατέντα όπου κλειδώνεται μέσα στους κόκκους η βιταμίνη C. Οπότε λοιπόν έτσι όλα αυτές τα συστατικά και οι ιδιότητες κλειδώνονται μέσα σε ένα powder, αποτέλεσμα σε ένα powder προϊόν. Οπότε λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολο το να μείνουν τα συστατικά μέσα στην πούδρα παρά σε μία κρέμα που μπορεί να έχεις κάθε μέρα, να την έχεις στη ζέστη, στο κρύο και ξανά στη ζέστη κτλ. Τι δοκίμασα, πόσο καιρό την έχω,
Αυτή η παιδιά την φοράω συστηματικά. Ήθελα πραγματικά να δω τα αποτελέσματά της. Οπότε φόρεσα πρωί και βράδυ, τουλάχιστον ένα μήνα τη χρησιμοποιώ. Και ειλικρινά, δεν ξέρω αν φταίει το ότι χρησιμοποίησα βιταμίνη C καθημερινά για πρώτη φορά στη ζωή μου ή το ότι έχω κάνει τόσο πολύ μεγάλο comeback στο skincare και χρησιμοποιώ πάρα πολλά πράγματα, αλλά θεωρώ ότι έχει δείξει μεγάλο αποτέλεσμα αυτή η βιταμίνη C στο δέρμα μου, γιατί το βλέπω πολύ πιο λαμπερό, το νιώθω πολύ πιο λαμπερό και επίσης είμαι καλύτερη άβαφη. Δηλαδή, το πρόβλημά μου το βασικό είναι να μην χρειάζομαι πάρα πολύ foundation. Δεν θέλω να φοράω πολύ foundation, δεν θέλω να έχω πολύ βαριά κάλυψη, οπότε εκεί που θέλω να, αυτό που θέλω να πετύχω είναι επιτέλους να δείξω το δέρμα μου όμορφο και ωραίο, χωρίς πολύ πολύ μακιγιάζ. Και όντως το δέρμα μου έχουν φύγει μικρές κοκκινίλες, έχει λίγη γίνει πιο ομοιόμορφο, δηλαδή το βράδυ που ξεβάφομαι το βλέπω πάρα πολύ καλύτερο και έχω την αίσθηση ότι αυτή η βιταμίνη C έχει κάνει πολύ δουλίτσα, γιατί είναι λευκαντική, βοηθάει στις μικρές ρητίδες, βοηθάει στην καλύτερη, του να δείξει καλύτερος ο τόνος της επιδερμίδας και να γίνει πιο ομοιόμορφος. Είναι πραγματικά ένα προϊόν το οποίο με έχει ενθουσιάσει, φαίνεται, να το. Όσες με βλέπετε στο Instagram και με ακολουθείτε, το έχετε καταλάβει ότι υπάρχει κάποια τρέλα εδώ πέρα με την Vitabric και νομίζω ότι αξίζει 100% τα πάντα του. Μπράβο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή μου την επιλογή. Τώρα, στο κομμάτι του skincare ακόμη δεν θέλω να σας δείξω πράγματα. Έχω βρει και 2-3 προϊόντα και για μαύρο κύκλο και για extra scrub και ένα πάρα πολύ ωραίο peeling. Πάρα πολύ ωραία προϊόντα τα οποία ακόμα όμως τα έχω under testing, γιατί θα δοκιμάζω τις τελευταίες 2 εβδομάδες θεωρώ, οπότε θέλω να κλείσουν μήνα και μετά να σας μιλήσω λίγο πιο λεπτομερώς για αυτά τα προϊόντα. Οπότε κόβω εδώ το skincare. Σταματάω, προσπαθώ να μείνω πολύ συγκεντρωμένη στα προϊόντα που θέλω να σας δείξω στους επόμενους μήνες και συνεχίζω με μακιγιάζ και εντάξει, έχω τρελαθεί. Ξέρετε ότι ένα από τα αγαπημένα μου foundation είναι το Dior Forever. Νομίζω Forever το δείχνω από όταν ξεκίνησα το κανάλι μου, σας μιλάω για αυτό το foundation και ήρθε η ώρα να αναγνωριστεί η αγάπη μου για αυτό το foundation, γιατί μου στείλατε και το Forever το κανονικό και το Skin Glow. Εδώ, το ονοματάκι μου πάνω, το βλέπετε, χαραγμένο το όνομά μου, δεν φαίνεται καλά. Πώς θα φανεί η γεννότητα. Πού να έρθω, μέσα στην κάμερα να έρθω. Να το παιδιά, το βλέπετε, έτσι. Είναι εδώ χαραγμένο το όνομά μου πάνω στο Forever Skin Glow. Το κατάλαβαν οι άνθρωποι, αναγνωρίστηκε η αγάπη μου για αυτό το foundation. Αυτό όμως εδώ, το Skin Glow, είναι το καινούριο foundation το οποίο δίνει λάμψη στην επιδερμίδα, αφήνει ένα ωραίο λαμπερό φυσικό αποτέλεσμα. Οπότε λοιπόν, όταν έχω κάνει εγώ το skincare μου, έχω βάλει τις κρέμες μου και ακόμα υπάρχουν κάποιες ατέλειες που πρέπει να καλυφθούν, βάζω ελάχιστη ποσότητα από αυτό και το δέρμα δείχνει απόλυτα και απόλυτα φυσικό και λαμπερό. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει, αλλά αυτή είναι η αγάπη μου τον τελευταίο καιρό. Αυτός είναι ο στόχος. Τέλεια επιδερμίδα. Συνεχίζω με μακιγιάζ. Α, και θα έρθω εδώ. Όσοι δεν το είδατε πάλι στο Instagram μου, πάρα πολύ Instagram παίζει. Είχα πάει πριν, πόσο ήταν, 1-2 εβδομάδες στο Παρίσι για μία μέρα. Γιατί είχε λαντσάρισμα Fenty Beauty. Ήταν εκεί η make-up artist της Rihanna. Μας έμαθε όλα τα μυστικά για όλα τα προϊόντα της Fenty, πώς τα χρησιμοποιεί αυτή, πώς ήρθε η ιδέα πίσω από τα προϊόντα, τι αρέσει στη Rihanna. Έχω ένα highlight στο Instagram μου, να πάτε να δείτε τα πάντα. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Είχα πάει μόνη μου, μονάχη μου, εγώ ήμουν εκεί και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Είδα πολλούς τρόπους να χρησιμοποιήσω προϊόντα που δεν είχα σκεφτεί, προϊόντα της Fenty Beauty. Και λοιπόν εκεί μας λένε, παιδιά, τι θέλετε να πάρετε μαζί σας φεύγοντας στην Ελλαδίτσα, πόσα πράγματα αν θέλετε να πάρετε μαζί σας. Και δεν είχα δοκιμάσει αυτήν εδώ την παλέτα. Ταραν! Λοιπόν, αυτή είναι η Moroccan Spice της Fenty Beauty. Όλα τα Fenty Beauty τα έχει στα Sephora. Δεν ξέρω πώς μου είχε ξεφύγει αυτή η παλέτα που έχει όλα τα χρώματα που μου αρέσουν και κάποια τα οποία θέλουν και κάποια τόλμη για να τα βάλεις. Πραγματικά, δεν ξέρω πώς μου είχε ξεφύγει. Αλλά γυρνώντας, επειδή δεν είχα πάρει και πάρα πολλά προϊόντα μαζί μου, γιατί όπως σας είπα, ταξίδεψα για μία μέρα μέχρι την αποσκευή, τα χρησιμοποίησα σχεδόν όλα. Ειδικά αυτά εδώ, δεν καταλαβαίνετε τι pigment. Ουπ, δεν πειράζει. Τι pigment συμβαίνει. Το βλέπετε. Τι έκανες, μωρή Σουζάννα. Τι έκανες, με χαζί, απ' την άλλη. Έπρεπε. Πώς θα το κάνεις, το swatch.
Δείτε εδώ pigment. Βέβαια δεν περίμενες κάτι λιγότερο από την Riri. Δείτε εδώ. Αλλά δεν είχα δοκιμάσει αυτή την παλέτα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που την επέλεξα και είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το ταξίδι. Πραγματικά ήταν ένα από τα πιο έτσι ωραία masterclass που έχω κάνει. Το ταξίδι ήταν σύντομο και γι' αυτό και δεν σας έκανα vlog. Νομίζω ότι δεν θα είχε κάτι, θα είχε μόνο αποσπάσματα από το masterclass, τα οποία νομίζω ότι καλύτερο είναι να τα δείτε στο Instagram, γιατί είναι πολύ, έχω κρατήσει τα part που με ενδιέφεραν περισσότερο. Όχι ότι με ενδιέφεραν όλα όσα είπε η Πρισσίλα, αλλά υπήρχαν κάποια τα οποία θεωρώ ότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επόμενο αγαπημένο, από την καινούργια συλλογή της Lancôme, την καινούργια Spring συλλογή της Lancôme, αυτό εδώ. Ξέρετε τι είναι αυτό? Αυτό, παιδιά, είναι ρουζάκι. Το ανοίγεις, έχει μέσα γράμματα, τα οποία βέβαια τα έχω χάσει κάποια, και δίνει ρουζ λάμψη. Καταλάβατε? Πολύ ροζ, πιο ροδακινή, αυτά τα λευκά είναι λάμψη. Όταν το πρώτο είδα, είπα, α, ωραίο, cute. Ωραία αυτά τα γραμματάκια, ωραία σκέψη. Φαντάζομαι ότι η απόχρωση θα είναι λίγο, ξέρεις, φαντάστηκα ότι θα είναι τύπου τόσο ροζ. Τόσο. Οπότε μόλις το είδα είπα πάρα πολύ ωραία συσκευασία, πάρα πολύ ωραία σκέψη, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Πιστεύω ότι θα παραείνει μπομπονέ για εμένα η απόχρωση. Όχι, είναι τέλεια. Είναι το τέλειο ρουζ και μου αρέσει γιατί αυτό έχω φορέσει και τώρα και μου αρέσει γιατί δίνει ένα ωραίο ροζ, ροδαλό αποτέλεσμα, όχι δηλαδή σαν κλόουν, ροδαλό, φυσικό και μια ωραία φυσική λάμψη που ταιριάζει πάρα πολύ με την καινούργια μου κοσμοθεωρία πάνω στο μακιγιάζ του πολύ φυσικού natural και glowy αποτελέσματος στο πρόσωπο. Οπότε λοιπόν αυτό είναι αυτή τη στιγμή το αγαπημένο μου ρουζάκι για αυτό το έτσι μακιγιάζ που έχω επιλέξει τον τελευταίο καιρό. Last, τα πολλά παιδιά, ναι, sorry. Έχουμε καινούργια κραγιόν από τη L'Oréal, μου ήρθανε προχθές. Ένα είναι αυτό που φοράω, μία είναι η απόχρωση που φορώ εδώ. Μου ήρθαν τρία προχτές. Τα καλά του beauty editing, έρχονται τα πάντα σχεδόν πριν βγουν στην αγορά. Και αυτά τα παρέλαβα στο γραφείο μου. Περιμένετε, βγάλω και τα χαρτάκια εδώ. Είναι τα καινούργια Rouge Signature, υγρά, matte, τέλεια. Αυτές είναι οι αποχρώσεις που έχω μέχρι στιγμής. Αυτή που φοράω τώρα είναι αυτή, η οποία ποια είναι, είναι η 105 Eye Rule και το πρώτο που φόρεσα βεβαίως ήταν το κόκκινο I'm Worth It 115 και υπήρξαν 2-3 από εσάς που μου στείλανε να κάνω review σε αυτά εδώ τα κραγιόν γιατί έχουν λατρέψει πάρα πολύ τα Le Chocolat και έκατσα λοιπόν στο κεφάλι μου και τα σύγκρινα τα Le Chocolat με τα Rouge Signature. Φόρεσα το κόκκινο για μία ολόκληρη μέρα όπως είχα κάνει και με το Le Chocolat το κόκκινο αυτό το συλλογιστικό το τέλειο που δεν πάει πουθενά και ποτέ δεν φεύγει. Και θα σας πω τώρα τι γίνεται. Πάρα πολύ ανάλαφρη σύνθεση. Πάρα πολύ ανάλαφρη. Δηλαδή είναι πιο ανάλαφρη σύνθεση από τα Le Chocolat. Μπαίνει πάρα πολύ εύκολα, δεν χρειάζεται μολύβι, είναι πάρα πολύ έτσι. Δεν καταλαβαίνεις άμα το δεις εδώ ότι θα έχει τόσο μάτα αποτέλεσμα. Δεν του το έχεις. Αλλά μόλις στεγνώσει δεν πάει πουθενά. Όμως, αν το συγκρίνω με το Le Chocolat, πάει, ναι, φεύγει. Στο τέλος της ημέρας έχει φύγει. Οπότε λοιπόν, όσες δεν θέλετε να μένει το κραγιόν τόσο πολύ που να φεύγει μετά από 2 μέρες, όπως το Le Chocolat, που θα ξεβαφτίσει και θα έχει μείνει ένα κοκκινάκι στα χείλ σου, αυτό νομίζω ότι είναι το τέλειο, το ενδιάμεσο. Έφαγα, ήπια, ξαναήπια, ξαναέφαγα και είχε μείνει μία ένα αχνό αποτέλεσμα στα χείλη. Ήθελε refresh, αλλά δεν ήθελε refresh σε 2 ώρες, ήθελε σε 5-6 ώρες. Πάρα πολύ ωραία σύνθεση, πάρα πολύ ανάλαφρα. Λατρεύω γενικά τα matte υγρά κραγιόν της L'Oréal Paris, γιατί, να, δες εδώ, δεν φεύγει. Γι' αυτό. Επίσης, περιμένω και τις υπόλοιπες αποχρώσεις να βγουν. Έχει 12 λέει εδώ αποχρώσεις. Δείτε εδώ πόσα έχει. Περιμένω να βγει και αυτό, αυτά εδώ, τα νουντοειδή, για να τα δοκιμάσουμε μαζί και να τα δούμε. Γρήγορα συνοπτικά, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέροντα ήταν αυτά τα αγαπημένα. Αυτά που σας έδειξα πραγματικά ήταν πολύ αγαπημένα. Πολύ ωραίες προσθήκες στο νεσεσέρ μου, στο μπουντουάρ μου, σε όλα. Θα επανέλθω με ολοκληρωμένο skincare βίντεο. Θα επανέλθω. Γιατί σας είπα ότι θέλω να κάνω δυνατό comeback,
να σας κάνω μια ωραία ρουτίνα πρωινή, μια ωραία ρουτίνα βραδινή. Έχω αρχίσει και χρησιμοποιώ και οξέα, θα σας τα δείξω. Δεν τα βάζω γιατί δεν έχω περάσει 3 εβδομάδες. Θα σας δείξω. Αυτά εδώ της Lixir, είναι Night Switch. Έχει αυτά τα οξέα και έχει και άλλα οξέα που τα έχω πάρει πάλι από το In Beauty Pharma, τα οποία πρέπει να τα βάζεις μόνο βράδυ, τώρα μόνο που βρέχει και γιονίζει, και τα αλλάζεις ανά 3 εβδομάδες. Επειδή εγώ τώρα είναι η δεύτερη ή η πρώτη εβδομάδα, τέλος πάντων, δεν έχω κλείσει 3 εβδομάδες που τα χρησιμοποιώ, δεν σας έχω πει πολλά πράγματα, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα επόμενα αγαπημένα ή τα μεθεπόμενα, τέλος πάντων, ή αυτό το βίντεο skincare που θέλω έτσι πάρα πολύ να κάνω κάποια στιγμή, μόλις έχω καταλήξει, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολλά ωραία καινούργια πράγματα. Οπότε λοιπόν, αυτά ήταν τα αγαπημένα για το Φεβρουάριο, μισός μήνας κιόλας, οπότε λογικό. Έρχεται βίντεο μακιγιάζ, περίπου αυτό το μακιγιάζ, έρχεται βίντεο από ταξιδάκια, γιατί παιδιά φεύγουμε τέλη του μήνα, οπότε θα σας κάνω βίντεο ταξίδι, το ξέρω ότι σας αρέσουν. Περιμένω πάντα τις ιδέες σας, τα σχόλιά σας, οτιδήποτε θέλετε να πείτε, να μοιραστείτε και να συζητήσουμε μαζί. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι.